κρατάει την μπάλα ο Κρητικός πολύ ωραία, είναι ένας τεχνίτης, είναι τεχνίτης παίκτης. Και το δείχνει στη φάση αυτή, βλέπετε πως ξεφεύγει, προσπαθεί να βρει το Λεάντρο, πέφτει αυτός κάτω, τίποτα λέει ο κύριος Καλύβας. Έγινε η παλιά για χέρι, διαμαρτύρονται οι οπαδοί της Καλυθέας. Στο φάουλο Βαριθυμιάδης. Δεν έδιωξε καλά εκεί, δεν έδιωξαν καλά οι αμυντικοί της Ελευσίνας. Ήρθε όμως από πίσω ο Φριδόπουλος να χάσει μια μεγάλη ευκαιρία. Παθεί να ξεφύγει ο Κρητικός και τα κατάφερε. Κατάφερε να ξεφύγει από τον Ζαρωτιάδη ο Κρητικός. Μπαίνει στην περιοχή, προσποιείται, κάνει και μια παλιά, όμως δεν είναι καλή η προβολή του Τζίκα. Έγινε το λάθος, έκλεψε ο Λεάντρο, ανοίγεται αριστερά ο Κρητικός στο τετατέτ, προσποιείται τελικά, κάνει τώρα το πλασέ, είναι το γκολ. Είναι το γκολ για τον Πανελευσυνιακό, αφού πέρασε και τον τερματοφύλακα τον Πακόπουλο ο Κρητικός, έκανε το πλασέ, δεν μπόρεσαν να διώξουν οι παίκτες της Καλυθέας. Και βρίσκεται λοιπόν στο 15ο λεπτό να προηγείται ο Πανελευσυνιακός μέσα στην Καλυθέα. Έκανε το γύρισμα ο Βάρσος. Έγινε το σουτ, να ο Παρέλης στο τετατέτ, το πλασέ, είναι η μπάλα στο δοκάρι, η κεφαλιά. Διώχνει ο Ασπρογέρακας, δεν έχει τελειώσει η φάση, το σούτ αποκρούστηκε, το σούτ που έγινε από τον Γόγολο. Η σέντρα του Πούλου, έδιωξε ο Σκέτζος, η μπάλα όμως φτάνει στον Γόγολο, κάνει το σούτ, μπλοκάρει ο Ασπρογέρακας. Ο Μαρινάκης ξέφυγε από τον τάχο, προσπαθεί να μπει, πάει προς τα αριστερά, μπερδεύτηκε, ψάχνει να βρει το πόδι του. Έρχεται τελικά ο Ρούτσης, αφήνει για τον Παρέλη το σουτ μπλοκάρια Σπρογέρακας. Ότι ήταν τελικά ο Βαριθυμιάδης αυτός που σούταρε. Με τον Λινάρδο και τώρα με τον Χανταμπάκη ο Λεάντρο φεύγει γρήγορα, του δίνει την κατάλληλη στιγμή την παλιά ο συμπαίκτης του. Ο Λεάντρο περνάει, κάνει και το πλασέ, διώχνει τελικά. Ξέφυγε ωραία ο Γόγολος, κάνει και μια παλιά εκεί που είναι όμως μόνο ο Κουμπής. Έρχεται και κάνει το σουτ ο Πούλος, χάνεται η μεγάλη ευκαιρία για την Καλυθέα. Καλογεράκης. Και ο Μαρινάκης, ξέφυγε, προσπαθεί να μπει, έγινε εκεί μια κόντρα, δίνει πέναλτι. Δίνει πέναλτι, μία μάλλον αυστηρή απόφαση, αλλά είναι απόφαση του διαιτητή και μετράει. Στην εκτέλεση του πέναλτι είναι ο Μπόντζος, αντιμέτωπος με τον Ασπρογέρακα. Είναι το 1-1 για την Καλυθέα, στο 10ο λεπτό δεύτερου ημιχρόνου. Λοιπόν, εκνευρισμός και στο γήπεδο και στην εξέδρα μετά από αυτή τη φάση, μετά από μια φάση ιδιαίτερα δυνατή. Έπεσαν πολλοί παίκτες πάνω στην μπάλα, στη συνέχεια πιαστήκαν μεταξύ τους. Εκεί είναι στο έδαφος ο Μαρινάκης, αλλά συνεχίζεται το παιχνίδι και θα χρειάζεται μια κάρτα. Μία κάρτα εδώ στο Βαριθμιάδη, είναι σίγουρα κίτρινη. Εκτός και αν έχει άλλη γνώμη ο διαιτητής. Πέφτουν εκεί δύο παίκτες του Πανελευσυνιακού στο έδαφος. Μετά την εκτόνωση της κατάστασης βλέπουμε ξανά να απειλείται σύραξη. Εκτελέστηκε το φάουλ, η κεφαλιά έγινε από τον Τζίκα, έφυγε out. Λεάντρο ξέφυγε πολύ ωραία από δύο αντιπάλους του, περνάει και τρίτο. Λεάντρο κάνει και την παλιά για τον Κρητικό, είναι και ο Καλογεράκης. Κρητικός και Καλογεράκης, τελικά ο Καλογεράκης βγάζει την μπάλα corner. Και ο Ρούτσης, ο Γόγολος, συγγνώμη, που πετάει αμέσως παλιά στον Βάρσο. Πολύ ωραίος ο συνδυασμός σε αυτή την αντεπίθεση της Καλυθέας. Αμέσως η σέντρα, η κεφαλιά στα χέρια του Ασπρογέρακα. Και ανοίγει στο Βάρσο. Ο Βάρσος που κάνει τη σέντρα, ο ταξιάρχου, η κεφαλιά φεύγει out. Τώρα σφυρίζει τη λήξη του αγώνα ο κύριος Καλύβας, χωρίς να κρατήσει καθόλου καθυστέρηση, και κακός βέβαια, γιατί είχαμε πολλές καθυστερήσεις σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Έγιναν δύο γενικές σειράξεις, θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε.